αυτό το τραγικό ατύχημα, τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των χαμένων και ανάρρωση στους τραυματίες. Αλλά περισσότερο ακόμα εκφράζουμε την οργή μας, πως είναι δυνατόν να χάνονται άδικα πολλοί άνθρωποι το 2023. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο σε ανθρώπινα λάθη. Στις 7 Φεβρουαρίου υπήρχε ανακοίνωση και τον Ιούλιο, 7 Φεβρουαρίου, υπήρχε ανακοίνωση των εργαζομένων που έλεγε ότι όπου να είναι έρχεται μεγάλο ατύχημα. Γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στη συντήρηση των γραμμών και στα συστήματα ασφαλείας και στη σήμανση και στο προσωπικό. Όμως, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, και υπεύθυνοι είναι όλες οι κυβερνήσεις και η εταιρεία, δεν απάντησαν τίποτα. Να το αποτέλεσμα. Να και τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έσπασαν την εταιρεία σε 3 κομμάτια και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την τραγική εξέλιξη. Άμεσα πρέπει να πάρθουν και ορισμένα μέτρα για τη στήριξη των τραυματιών, των οικογενειών τους. Εδώ μας ενημέρωσαν ότι κάνουν τεράστιες προσπάθειες και δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Αλλά όμως και ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιληφθεί ότι χωρίς τον αγώνα του το σκληρό, δυστυχώς θα έχουμε και τέτοια δραματικά φαινόμενα.